Έχουμε κοντά μας τον coach, τον Νίκο Σκούρα, τον προπονητή του Κρεναρίου. Πρώτο φιλικό με τις νικητές Αθούσας. Θα μας πείτε δύο λόγια. Όπως είπες, είναι πρώτο φιλικό για μας φέτος. Ήθελα να δω αρκετά πράγματα, παρόλο που η χρονιά ξεκίνησε λίγο προβληματισμένα με το θέμα τι θα γίνει στην πορεία. Νομίζω ότι για πρώτο φιλικό τα παιδιά ήταν καλά. Δεν είχα ζητήσει να δώσουν full ρυθμό, είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Παίξανε όλοι, δύο εντεκάδες και είδα αρκετά πράγματα, αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά είδα αρκετά πράγματα από αυτά που είχα ζητήσει. Νομίζω ότι είναι νωρίς, αλλά έχουμε προοπτικές για να πάμε ακόμα καλύτερα και παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω να έρθουμε εκεί που θέλουμε. Ο στόχος της ομάδας ποια είναι? Ο στόχος της ομάδας. Εντάξει, αυτό το έχω συζητήσει και μέσα στα αποδυτήρια. Είναι μια καθιερωμένη ερώτηση αυτή που γίνεται. Εγώ έχω μια δικιά μου φιλοσοφία γενικά. Το έχω εξηγήσει και με τα παιδιά. Ο στόχος είναι να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι πρώτα, επειδή είμαστε ερασιτέχνες, να φεύγουμε γεμάτοι και να το ευχαριστιόμαστε. Έτσι, τώρα παιχνίδι με παιχνίδι, οι παίκτες μου θα καταλάβουν μόνοι τους ποιοι είναι οι στόχοι. Το να λέμε κάθε φορά σε όλες τις ομάδες, και αυτό είναι δική μου φιλοσοφία, το να λέμε από την αρχή ο στόχος είναι να μείνουμε, ο στόχος είναι να ανέβουμε. Αυτό εννοείται ότι όταν παίζεις ένα παιχνίδι και τάβλη να παίζεις, θέλεις να κάνεις νίκη. Κάθε παιχνίδι που κατεβαίνουμε πρέπει να το ευχαριστιόμαστε και να έχουμε σκοπό τη νίκη. Τώρα, εάν πάει καλά η ομάδα, θα το δείξουν τα αποτελέσματα. Ο στόχος δηλαδή δεν είναι μακροπρόθεσμος. Επειδή είμαστε ερασιτέχνες και θέλουμε να το ευχαριστιόμαστε, ο στόχος είναι κάθε Κυριακή. Να ευχαριστιόμαστε και να κερδίζουμε, αν μπορούμε, το κάθε παιχνίδι. Όλα είναι μέσα. Τώρα ο στόχος θα φανεί στο τέλος ποιος ήταν. Έτσι. Ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Να μην κερδίσουμε, να χάσουμε, να είμαστε γεμάτοι. Να ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Εγώ έτσι το θέτω το θέμα του στόχου, γιατί ακούω πάντα αυτή την ερώτηση, ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος θα φανεί στην πορεία. Εάν αντέξει η ομάδα, θα πάει καλά. Εάν δεν αντέξει, θα παλέψει για τη σωτηρία. Το θέμα είναι να βγαίνουμε γεμάτοι από κάθε παιχνίδι. Γενικά νομίζω όμως ότι έχουμε καλό υλικό και η ομάδα θα ευχαριστιέται να παίζουν μεταξύ τους οι παίκτες. Αυτό είναι. Τώρα ο στόχος είναι σχετικό πάντα. Κάθε Κυριακή έχουμε στόχο να ευχαριστιόμαστε και να παίζουμε καλά και αν μπορούμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.